Τι φαγητό όμως θέλετε? Πνευματικό. Πνευματικό φαγητό. Για να δούμε τι θα μας δώσει ο Θεός μας, για να δώσουμε στα παιδιά Του. Τι θα μας χαρίσει για να χαρίσουμε στα παιδιά Του, τι θα μας δώσει για να δώσουμε στα παιδιά Του. Πρώτο, θα δώσουμε αυτό που μας έδωσε. Και ποιον είναι αυτό? Το μεγαλύτερο, λέγει, δώρο που έχει ο άνθρωπος να κάνει στον συνάνθρωπό του, είναι να τον αγαπά. Μόνο να τον αγαπά μέχρι σημείου, λέγει, να δώσει και τη ζωή του δια των αδερφών. Μεγαλύτερη από αυτήν την αγάπη δεν υπάρχει, λέγει ο Θεός μας. Το να θυσιαστεί, λέγει, ο ένας για τους πολλούς. Παράδειγμα, μη γέννητο. Επιτρέψει ο Θεός ένα πόλεμο και μας επιτεθούν οι βάρβαροι. Ήδη προετοιμάζονται. Και εκείνο το οποίο μας απομένει είναι να επιστρέψουμε εμείς κοντά στο Θεό και να μην φοβηθούμε. Εάν δεν επιστρέψουμε όμως, να έχετε υπόψη σας ότι θα πάθουμε πολλά δεινά. Δηλαδή, αν δεν μετανοήσει αυτός ο κόσμος, θα πάθουμε πολλά δεινά, πολλά κακά. Τούτο συνέβαινε με τους Εβραίους. Όταν ήσαν κοντά στο Θεό, δεν μπορούσε να τους νικήσει κανείς. Όταν εγκατέλειπαν τον Θεό, επέτρεπε ο Θεός στα βάρβαρα έθνη, τους έπιαναν, τους έσφαζαν, τους ελίστευαν, τους έπαιρναν όλη την περιουσία, τους έπιαναν και τους ιδίους και τους μετέφεραν εχμαλώτους. Εις την χώρα εις την οποία έκαναν την αρχή του πολέμου. Τούτο συμβαίνει και με εμάς τους Εβραίους, διότι οι Εβραίοι είναι το πεφυλημένο έθνος του Θεού. Τους αγαπά ο Θεός. Δεν ήθελαν όμως να αγαπήσουν την μεγάλη του θυσία που έκανε. Και επειδή δεν το εδέχθησαν αυτό και τον εσταύρωσαν, επήρε τη χάρη του ο Θεός από εκείνους τους Εβραίους και το έφερε σε εμάς τους ειδωλολάτρες. Εμείς εμπιστεύαμε στα είδωλα, παιδάκια μου. Δεν εμπιστεύαμε στο Θεό. Τούτα που βρήκαμε έχουν χυθεί ποταμοί αιμάτων για να τα βρούμε. Δι' αυτόν τον λόγο, επειδή δεν τα εκτιμούμε, να μην περιμένουμε από τον Θεό να αντέχει πολύ. Αντέχει, μακροθυμεί, όμως όταν ξεχυλήσει το ποτήρι της υπομονής του, αλίμονό μας τι θα γίνει. Αλίμονό μας. Αγάπη δηλαδή είναι αυτή η οποία ξεκινά ένα στρατιώτης από το σπίτι του. Αν δεν έχει γυναίκα, αν έχει γονείς, έχει αδερφούς και φεύγει να πολεμήσει. Να υπερασπίσει τι? Να υπερασπίσει τη μητέρα του που δεν μπορεί, την αδερφή του που δεν μπορεί, τον πατέρα του που είναι γέρος. Να υπερασπίσει δεύτερο την πίστη αυτήν που έχουμε και να υπερασπίσει τρίτον την πατρίδα του. Δηλαδή πάει αυτός ο στρατιώτης από την αγάπη που έχει να θυσιαστεί αυτός για να γλιτώσουμε εμείς. Είναι τούτο που λέγει ο Θεός, ότι μεγαλύτερη αγάπη από αυτή δεν υπάρχει. Και βλέπεις το παιδί να ξεψυχά μέσα στη μάχη, να χύνει το αίμα του, για να κάνει τι? Να υπερασπίσει, λέγει, την πίστη, την πατρίδα και την οικογένεια. Τούτα τα τρία υπάρχουν σήμερα. Να τα ερευνήσουμε, να δούμε αν υπάρχουν. Πίστες, πέστε μου ποιος πιστεύει σήμερα. Δεν βλέπετε στις τηλεοράσεις τι γίνεται, δεν ακούτε?
Μίλησε για τον Θεό και αμέσως θα σου πούνε ότι είσαι καθυστερημένος. Ο πιστοδρομικός πίσω από τον κόσμο δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Για όλα να μιλούμε, για το Θεό να μην αναφέρομαι ούτε να μιλήσουμε. Αυτή είναι η σημερινή κοινωνία και δι' αυτή η δημοσιογραφίσκη. Ο Θεός να μας φυλάει από αυτούς. Ξέρετε πως διαστρεβλώνουν την αλήθεια και την κάνουν ψεύδος. Ξέρετε ότι πιάνουν το φως και το κάνουν σκότος. Ξέρετε ότι μεταστρέφουν τα πάντα. Φτάνει να μην ακουστεί το όνομα του Θεού. Αυτό κάνουν. Η οικογένεια, για να την δούμε κι αυτή. Υπάρχει οικογένεια σήμερα στην Ελλάδα? Ανοίξαμε τις πόρτες και τα σύνορα της Ελλάδος και εισήλθαν μέσα όλες οι φυλές της γης και της και γλώσσας. Γέμισε η Ελλάδα μας με γυναίκες οι οποίες δεν φοβούνται το Θεό. Και οι Έλληνες ενόμισαν ότι βρήκαν ευκαιρία και παρετούν τη γυναίκα τους με τα παιδιά τους και φεύγουν με μία Αλβανίδα, με μία Ρουμάνα, με μία Βουλγάρα, με μία Ουκρανέζα, με μία Ρωσίδα, εγκαταλείπουν την οικογένειά τους και πάνε με αυτές. Και μείναμε ως εκεί. Ξέρετε ότι ενεφανίστηκε τώρα και μία άλλη βρωμερά ασθένεια, την οποία ο Θεός την έχει καλύψει με ένα νερό που δεν κινείται. Όσοι πήγατε στα Ιεροσόλυμα και φτάσατε σε μια περιοχή που λέγεται Νεκρά Θάλασσα, εκεί υπήρχαν 5 πόλεις. Μεταξύ των 5 πόλεων υπήρχαν 2 μεγάλες πόλεις και οι άλλες 3 ήταν μικρότερες και έμειναν στην Αγία Γραφή το όνομα Σόδομα και Γόμορα. Τι υπήρχε εκεί? Υπήρχε το φοβερότερο και το δεινότερο των αμαρτημάτων επί της γης. Υπήρχε η διαστρέβλωση της φύσεως και οι άντρες δεν έβλεπαν τις γυναίκες, μόνον οι άντρες έβλεπαν τους άντρες. Ανώμαλος και φοβερά αμαρτία. Όταν ο Χριστός μας γεννήθηκε πάνω στη γη, προτού τα μάτια του, τα ανθρώπινα μάτια του, εκείνος τα βλέπει όλα, είναι ο παντογνώστης, προτού τα μάτια του ανοίξουν δια να ειδεί ο Θεός ως άνθρωπος τούτον τον κόσμο, εινέχθη όλες τις αμαρτίες, φόνους, μοιχείες, αδικίες, λαλιές, φτώνους κτλ. Μία αμαρτία δεν εινέχθη να τη δει, να την αντικρίσει. Και αυτή ήταν η αμαρτία αυτή, η ανώμαλος, να πιάνει ο άντρας τον άντρα. Και έστειλε τον άγγελο του και κατέσφαξε, λέγει, όλους τους ανωμάλους πάνω στην γη δια να μην ειδεί αυτή την αμαρτία. Και μετά γεννήθηκε στον κόσμο τούτο. Τελευταίος, για να θρηνήσετε περισσότερο και να κλάψουμε περισσότερο, διαδόθηκε στην Ελλάδα μας αυτό το φοβερό αμάρτημα. Και συνήχθησαν αυτοί οι ανώμαλοι με αρχηγόν κόμματος. Δεν θα σας τον πω, τον ξέρετε. Και στάθηκε εν το μέσο αυτών, πού νομίζετε?
στην πλατεία κλαθμόνος. Έπαιγαν εκεί να κλάψουν τα χάλια τους, τα μαύρα. Πήγαν εκεί να κλάψουν και να χτυπούν το κεφάλι τους. Γιατί αυτό τους αξίζει και το φτύσιμο. Διότι ούτε τα σκυλιά δεν κάνουν αυτή την αμαρτία. Το σκυλί το αρσενικό πηγαίνει με το θηλυκό. Όλα τα ζώα πηγαίνουν τα αρσενικά με τα θηλυκά. Εκεί μαζεύτησαν για να φωνάξουν ότι εμείς δεν πάμε με τα θηλυκά, πάμε ο άντρας με τον άντρα. Και το εφώναζαν εν μέσω των Αθηνών, εν μέσω της μιας και μοναδικής θρησκείας που έχουμε στον κόσμο, που λέγεται Ορθοδοξία. Και το χειρότερο, να οδηγούν, λέγει, τα τέκνα των Ελλήνων με ποια ευκολία μπορεί να κάνουν αυτή την αμαρτία. Πέστε μου, σας παρακαλώ, είδατε κανέναν να διαμαρτυρηθεί γι' αυτό? Είδατε κανέναν να φωνάξει? Είδατε αυτούς τους 300 βολευτές που ευολεύτησαν εκεί και παίρνουν τα χρήματα της Ελλάδος? Τους είδατε να υπερασπίσουν αυτήν την οικογένεια και να κρατήσουν την οικογένεια, να φυλάξουν την οικογένεια? Μήπως είδατε αυτούς τους 300 βολευτάς να ακυρώσουν αυτά τα οποία προηγούμενες κυβερνήσεις εθέσπισαν? Τι εθέσπισαν? Να πηγαίνουν οι κόρες του κόσμου να αμαρτάνουν και όταν μένουν έγκυες να πηγαίνουν να σκοτώνουν τα παιδιά χωρίς να τους πει κανείς τίποτε, να τους πληρώνουν, να τις πληρώνουν που θα πάνε να κάνουν αυτό το πράγμα. Οι εκτρώσεις, λέγει, δεν απαγορεύονται. Και αυτή τη στιγμή τιμωρεί ο Θεός του το έθνος μας, το τιμωρεί με το να μεταβληθεί εις έναν απέραντο γεροκομείο. Και δίπλα μας, να αυξάνονται και να πληθύνονται όσοι άμμο στις θαλάσσεις. Εκεί να γεννούν 8 και 10 και 12 και 15 παιδιά και εδώ να γεννούν ανάμιση παιδί κάθε μια μητέρα. Τούτο ανήκει σε μια Ελλάδα ολόκληρη. Ανήκει, λέγει, στις μητέρες όλης της Ελλάδος από ανάμιση παιδί. Το λοιπόν, η πίστη την είπαμε προηγουμένως, την οικογένεια την αναφέρομαι τώρα. Και ποιος θα κλάψει για αυτή την οικογένεια? Εφόσον κανείς δεν ενδιαφέρεται, εφόσον διαλύθη, εφόσον ενομιμοποιήθη η έκτρωση των τέκνων των Ελλήνων και απαριθμείται 1 εκατομμύριο παιδιά το χρόνο που σκοτώνουν οι μητέρες στην Ελλάδα. 1 εκατομμύριο το χρόνο. Ενομιμοποιήθηκε αυτό το κακό, το μεγάλο αμάρτημα. Και όταν επρόκειτο να υπογράψουν οι πρόεδροι της Ελλάδος, ούτε και τούτο το όνομα δεν το αναφέρω, κατέβηκε ένα Άγιος άνθρωπος, ο επίσκοπος Φλωρίνης, και πήγαινε στο μέγαρον αυτό της Προεδρίας και μπήκε μέσα και πήγαινε στον πρόεδρο και του λέγει, προς Θεού, του λέει, μην υπογράψεις τέτοιο πράγμα, του λέγει, γιατί θα καταστραφεί και θα εξαφανιστεί η Ελλάδα. Και γύρισε ο Αθεόφοβος και λέει, καλά γέροντά μου, δεν θα το υπογράψω. Και όταν έφυγε από εκεί το υπόγραψε. Νομιμοποίησης λοιπόν των εκτρώσεων, αλλά νομιμοποίησης και κάτι άλλο. Αυτομάτου διαζυγίου.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είσαι ελεύθερος και ελεύθερη να αφήσεις τον άντρα σου και τα παιδιά σου και να πάλι με έναν ξένον άντρα. Δεν σε πιάνει ο νόμος. Ο νόμος δεν σου κάνει τίποτε. Ελεύθερος λέγει, είναι ελεύθερη, είναι να κάνει ό,τι θέλει. Και έχουμε αυτά τα τρία τα κακά. Έκτρωσης, διάλυσης της οικογενείας με το αυτό, με το διαζύγιο. Και το τρίτο, το οποίο είναι φοβερόν για τούτο, νομιμοποίηση λέγει της μοιχείας. Δηλαδή, να κάνει ό,τι θέλει ο άντρας και η γυναίκα, να μην υπάρχει νόμος για αυτούς. Το λοιπόν, και προχωρούμε να δούμε πίστες. Την είδαμε, την οικογένεια την είδαμε, να δούμε και λίγο την πατρίδα να δούμε. Ξέρετε, ακούσατε ένα όνομα ενός Γερμανο-Αμερικανο-Εβραίου που ονομάζεται Kissinger. Το ακούσατε ποτέ σας? Είναι αυτός ο οποίος έβαλε τους Τούρκους στην Κύπρο και την κατέσφαξε. Είναι αυτός ο οποίος άνοιξε τα σπήλα εκείνου του ανυπερασπίστου λαού. Λαός ο οποίος είναι αδερφοί μας, δεν είναι ξένοι φίλοι. Είναι το ίδιο νέμα, είναι τα ίδια ιδανικά, είναι η ίδια πίστη, είναι η ίδια οικογένεια. Ανυπεράσπιστος λαός, και έβαλε αυτό το τέρας της κολάσεως, έβαλε τους Τούρκους και μπήκαν μέσα στην Κύπρο και τα δεινά τα οποία υπιέστη ο λαός εκείνος. Τούτος ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Τα παιδιά μας απαγορεύεται να μάθουν. Απαγορεύεται. Να μην μάθουν τίποτα. Δια ποιο λόγο? Γιατί να μην είμαι εχθροί με τους Τούρκους. Αυτή είναι η μανία τους. Να μην ξέρουμε την ιστορία μας. Και τούτα τα είπε εκείνος ο παραμορφωμένος διάολος της κολάσεως που λέγεται Kissinger, όταν το 1996 μετέβαινε στην Άγκυρα, στην Τουρκία, και έκαναν ένα συνέδριο, λέγει οι Τούρκοι, αμερικανοτουρκικής φιλίας, και ήταν αυτό το τέρας εκεί. Και το επαρασημοφόρησαν οι Τούρκοι. Και τι είπε αυτό το τέρας της κολάσεως? Λέγει, η Ελλάδα πρέπει να εξαφανιστεί από το χάρτη της γης. Για να την εξαφανίσουμε, λέγει, από το χάρτη της γης, να μην υπάρχει, μίλησε με αυτόν τον τρόπο αυτόν τον τέρας, πρέπει να πολεμήσουμε τρία πράγματα. Τρία. Αν τα πετύχουμε, λέγει, θα την εξαφανίσουμε. Πρώτον, λέγει, τη γλώσσα. Να μην μπορούν να διαβάσουν την ιστορία. Ξέρετε ότι αν πάρετε ένα παιδί τώρα, όχι του γυμνασίου, του λυκείου που είναι έτοιμο να πάει στο πανεπιστήμιο, και το βάλετε να διαβάσει ένα ψαλμό από το ψαλτήρι της Εκκλησίας, δεν θα αρθρώσει ούτε μία λέξη. Θα νομίζει ότι είναι κινέζικα. Τη γλώσσα, είπε αυτόν το τέρας της κολάσεως, πρέπει να την εξαφανίσουμε. Και βρέθησαν δυστυχώς άνθρωποι στην Ελλάδα οι οποίοι ονειρεύονται να γίνουν πρόεδροι της Ελλάδος, να γίνουν κυβερνήτες της Ελλάδος, και έβγαλαν την πρώτη απόφαση εναντίον της ελληνικής γλώσσης. Καταργούνται οι τόνοι, καταργούνται οι ψηλές, καταργούνται οι δασίες, καταργούνται οι κλήσεις, καταργούνται τα πάντα. Είστε ελεύθεροι, λέγει, να γράφετε όπως θέλετε.
Για την ώρα που θα πεις αυτή, έχει πολλές έννοιες αυτή. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί, αυτή η γυναίκα που είναι εκεί, το αυτή που είναι εδώ. Τώρα από τα τρία ποιον είναι αυτό? Δεν ξεχωρίζουν. Τα έκαναν όλα ίσα. Και έτσι δεν μπορούν οι Έλληνες να συνεννοηθούν αναμεταξύ τους. Πηγαίνουμε πίσω σε αυτόν τον τέρας της κολάσεως που λέγεται Kissinger, για να το δούμε το 1996 στην Τουρκία να παρασημοφορείται από τους Τούρκους και να υψώνεται και να λέγει ότι θα εξαφανίσουμε την Ελλάδα αφού εξαφανίσουμε τη γλώσσα πρώτα. Δεύτερον, αφού εξαφανίσουμε την οικογένεια, τούτα τα δύο τα έχει πετύχει ως τώρα. Και όταν έφτασε στο τρίτο, εξερόβηξε ο αχρίος αυτός άνθρωπος, εγέλασε και λέγει την πίστη, αλλά είναι το δυσκολότερο, λέει. Δεν μπορεί να βγάλει την πίστη από τον Έλληνα. Πού να την βγάλει? Όπου υπάρχει Έλληνα στον κόσμο, η πίστη είναι ριζωμένη μέσα στα κόκαλά του, στο βάθος, στο μυελόν των οστέων. Μπορεί να τον εξαφανίσει ο Kissinger, δεν μπορεί. Αλλά τούτα είπε αυτό το τέρας. Δι' αυτόν τον λόγο μην νομίζουμε ότι είναι εύκολες οι μέρες που περνούμε. Όταν τα βλέπετε αυτά και καταστρέφονται, είναι σχέδιο του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος πολεμεί. Ο Αντίχριστος μάχεται. Ο Αντίχριστος θα μας αφανίσει. Δι' αυτό να προσέχουμε πολύ, παιδιά μου, διότι περνούμε δύσκολες ημέρες και σημεία των καιρών φοβερά. Πίστες λοιπόν, αγάπη πρώτα, και δεύτερον, τι μας έδωσε να δώσουμε στα παιδιά του ο Θεός? Την παρηγορία. Να παρηγορούμε ο ένας τον άλλο και να παρακαλούμε τον Θεό μας να μας ενισχύει στον αγώνα μας. Να μην λέγουμε λόγια τα οποία είναι άπρεπα κατά την ώρα της προσευχής. Βαρέθηκα, δεν αντέχω πια. Γιατί να μου το κάνει ο Θεός? Δεν βλέπει τους άλλους. Όλος σε μένα έρχονται. Τούτα είναι λόγια του διαβόλου. Και λυπάται ο Θεός όταν τα λέμε αυτά. Παρηγορία λοιπόν, αγάπη, να παρηγορούμε, και αυτή είναι δοσμένη από το Θεό, διότι δεν είναι εύκολο ο καθένας να παρηγορήσει τον άλλο. Είναι πολύ δύσκολο. Να παρηγορήσεις άνθρωπο σήμερα είναι δώρον Θεού. Να το ξέρουμε αυτό. Εάν δεν σου το δώσει ο Θεός να παρηγορείς τον αδερφό σου, δεν μπορείς να το κάνεις. Δι' αυτό, επειδή μας το έδωσε ο Πανάγαθος Θεός το δώρο του τούτο, το δίδαμε και εμείς τα παιδιά του. Δώρο δικό του είναι. Και το τρίτο είναι η προσευχή. Να προσευχόμεθα ο ένας για τον άλλο. Να προσεύχεται αυτός που σας μιλάει για σας, να προσεύχεστε και εσείς για αυτόν που μιλάει, για να τον φυλάει ο Θεός και να τον ενισχύει. Και έτσι με αυτήν την αγάπη, με αυτήν την παρηγορία, με αυτήν την προσευχή, να ενισχυόμεθα εις αυτόν τον κόσμο, και ο Θεός μας που είναι από ψηλά θα μας δώσει ό,τι το ζητούμε, φτάνει να είναι δίκαιο, λέγει. Φτάνει να είναι δίκαιο. Και όταν είναι δίκαιο, λέγει, προτού ακόμη μου το ζητήσεις, εγώ θα σου το δώσω, διότι ξέρω τι σου λείπει. Επικάλεσε με, λέγει, εν ημέρα θλίψεώς σου και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Όταν είσαι στη θλίψη, λέγει, φώναξε μου, εγώ θα σε γλιτώσω, λέγει, και εσύ θα με δοξάζεις. Και το άλλον, το οποίο είπε ο Κύριός μας, είναι επίρρυψον επ' εμέ τη μέρημνά σου και εγώ θα σε διαθρέψω. Πες μου τι σε απασχολεί και εγώ θα σου το δώσω, προτού μου το ζητήσεις, φτάνει όμως να είσαι με την πίστη κοντά. Αυτό θα κάνουμε, παιδάκι μου, και με αυτά θα κλείσουμε και τη σημερινή ημέρα. Αύριο δεν θα είμαι αύριο. Μιλάει με το όργανο του Θεού. Παρακαλεί το Θεό για σας και ο Θεός σας αγιάζει και σας ευλογεί. Πλην όμως και αυτός έχει ένα σώμα χωρίς
χωματένιο. Θέλω, αλλά δεν μπορώ. Και όταν το λέω, παιδάκι μου, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ άλλο. Μα ήρθα από μακριά, μα ήρθα από μακριά, αλλά με ρώτησες και ήρθες. Έρχεται την ώρα που είναι η Θεία Λειτουργία, που για να τελειώσω μία Θεία Λειτουργία, μαρτυρώ. Ξέρετε τι θα πει μαρτυρώ, μαρτύριο. Έως ότου να νικήσω εκείνη την Ιερά και Θεία Λειτουργία, να νικήσω τον πειρασμό για να λειτουργήσω, μαρτυρώ, και όταν τελειώσω είμαι βουτυγμένος στον ιδρώτα. Ο άλλος έρχεται, λέει, να μου διαβάσει. Παιδάκι μου, πήρες τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι πάνω από την ευχή. Δεν είναι η ευχή πάνω από τη Θεία Λειτουργία. Κατέβηκε ο Θεός από τους ουρανούς, ήρθε μπροστά σου, δεν τον είδες. Εφόσον δεν τον βλέπεις, μην έρχεσαι. Θεία Λειτουργία, τι σημαίνει Θεία Λειτουργία? Να κατέβει ο Θεός από τους ουρανούς και να έρθει μπροστά μας. Την ώρα που γονατίζει ο ιερεύς εκεί, εκείνη την ώρα κατεβαίνει ο Θεός από το θρόνο του. Ποιος το καταλαβαίνει αυτό? Καθόμαστε πάνω στις καρέκλες, δεν μας νοιάζει τίποτα. Το μυαλό μας γυρίζει δεξιά-αριστερά, βλέπουμε ποιος θα έρθει μέσα, να τον κρίνουμε, να τον εξετάσουμε, από πού είσαι, γιατί ήρθες, τι γυρεύεις εδώ κτλ. Δεν μας ενδιαφέρει αν κατέβηκε ο Θεός από τους ουρανούς, αν ήρθε κοντά μας ο Θεός. Και ζητά μετά από τη Θεία Λειτουργία, διέβασε με, βέβαια εγώ έχω το φτάσιμο, διότι εγώ το έμαθα. Εγώ έμαθα τον κόσμο. Ο κόσμος δεν ήξερε τίποτα. Μετά από τη Θεία Λειτουργία, να διαβάσω. Και φεύγει η προσοχή από την ουσία και πάει στο επουσιώδες. Η προσευχή είναι καλή, αλλά η Θεία Λειτουργία είναι το άριστο, το μεγαλύτερο. Επήρες τη χάρη της Θείας Λειτουργίας, πήγαινε στο σπίτι σου να εργαστείς μόνος σου, να κάνεις προσευχή για εσύ, να παρακαλέσεις για εσύ τον Θεό. Μην τα ζητάς όλα να σου τα μασίσουν και να σου τα βάλουν στο στόμα. Κάνε και εσύ μια προσπάθεια να σε δει ο Θεός ότι θέλεις να αντιτρωθείς από τον Σατανά. Περιμένεις, κάθεσαι εκεί να πάει στον παππούλη να σου διαβάσει ευχή να γίνεις καλά. Εκείνος θα σου διαβάσει ευχή, δεν σε διώχνει ποτέ. Αλλά κάνε και εσύ κάτι και την ώρα που πρέπει. Σύμφωνη, έχει κανένα που έχει αντίρρηση να μου το πει? Αν έχει κανένα που θέλει να πει ότι είπα τίποτε ψέματα και τίποτε κακό. Λοιπόν, όσοι θέλετε δυναμωτικές, ανοίξατε τα αυτιά σας. Από εκεί θα μπουν οι ενέσεις. Από τα αυτιά θα μπουν. Είμαι χαρούμενος διότι σήμερα δεν είδα γυναίκα με τα παντελόνια στον Άγιο Γιώργιο. Εχάρηκα. Αν υπάρχει καμιά που δεν την είδα, τη βλέπει ο Θεός. Το λοιπόν. Να μάθετε ότι το παντελόνι είναι φοβερή αμαρτία όσες γυναίκες το φορούν. Προσέξτε τα λόγια μου που σας λέγω, διότι δεν τα λέγω εγώ. Τα λέει ο παντοδύναμος Θεός που κυβερνά τον κόσμο. Εκείνος είπε τούτα τα λόγια. Όταν δω τη γυναίκα και φορεί τα ρούχα του ανδρός, βδέλυγμα Κυρίω το Θεό. Δηλαδή ο Θεός συχαίνεται. Διώχνει. Δεν θέλει να δει τη γυναίκα να φοράει τα ρούχα του άνδρος. Διότι το σώμα της δεν είναι για τα ρούχα του άνδρος. Το σώμα της γυναικός είναι άλλο και του άνδρος είναι άλλο. Και μέσα στην φύση ολόκληρο, εάν κοιτάξουμε, θα δούμε ότι το αρσενικό από το θηλυκό διαφέρει. Είτε πουλιά λέγονται, είτε ερπετά λέγονται, είτε αετή λέγονται,
είτε κοκόρια λέγονται, είτε κότες λέγονται, είτε περιστέρια λέγονται, είτε σπουργίθια λέγονται, οτιδήποτε διαφέρει το αρσενικό από το θηλυκό, τι θα το κάνουμε? Και έρχεται ο διάβολος με μία λέξη που λέγεται μόδα και λέει, να μου ακούς εμένα, λέγει ο διάβολος, όχι εκείνου, λέγει, μην το ακούτε εκείνου. Εκείνου μην το ακούτε, να μου ακούτε εμένα. Και βλέπετε ολόκληρο τον κόσμο, κοιτάξτε το με τη διάνοιά σας. Περιφέρεστε σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, από Ανατολή μέχρι Δύση και από Δυσμό μέχρι Βορρά, από Βορρά μέχρι Νότο. Είδατε ποιου ακούει ο κόσμος σήμερα? Ακούει το διαβόλο, δεν ακούει το Θεό. Ο νόμος του Θεού, λέγει, αργεί, το Ευαγγέλιο είναι άχρηστο, δεν το χρησιμοποιεί κανείς, δεν ακούει τον νόμο του Θεού και πορευόμεθα μόνοι μας στο σκοτάδι το πηχτό. Πού θα πάει ένας που πάει στο σκότος? Αν υπάρχει λάκκος θα πέσει μέσα. Αν υπάρχει κρυμνός θα κρυμνιστεί. Αν υπάρχουν βάτα θα τα πατήσει. Αν υπάρχουν σκορπιοί θα τον ταγκάσουν. Αν υπάρχουν φίδια θα τον ταγκάσουν. Μέσα στο σκοτάδι δεν βλέπει. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είδε το φως. Δεν άκουσε λόγον Θεού. Παιδάκια μου, μην νομίζετε ότι όταν πάμε στην εκκλησία και προσπαθούν να καταργήσουν τα πάντα, θέλουν να μην ακούετε κήρυγμα. Το κήρυγμα να σβήσει. Και αν υπάρχει κήρυγμα, μιλούμε περί ανέμων και υδάτων. Δεν ομιλούμε εις την καρδιά του πιστού να μπουν τα λόγια του Θεού μέσα. Ο κόσμος δεν ακούει κήρυγμα, ερμηνεία του Ευαγγελίου ή του Αποστόλου και περπατεί μέσα στο σκοτάδι. Πέστε με σας παρακαλώ, ο Κύριος μας επί τρία ολόκληρα χρόνια τι έκανε? Δύο πράγματα. Εθεράπευε τους ασθενείς και εκήρυτε το λόγο του σε μετάνοια. Σε μετάνοια. Δεν σταμάτησε ποτέ του ο Θεός μας επί τρία ολόκληρα χρόνια να κηρύττει και να θεραπεύει τον κόσμο. Να κηρύττει και να θεραπεύει τον κόσμο. Αυτό το κήρυγμα, με μία λέξη του κηρύγματος μπορεί να σωθεί μία ψυχή. Με μία λέξη. Όπως και το Ευαγγέλιο, με μία λέξη δύναται να σωθεί μία ψυχή. Αλλά εκείνο το οποίο σας συμβουλεύω είναι ένα πράγμα. Να μελετάτε την Αγία Γραφή, όχι να τη διαβάζετε. Όχι να τη διαβάζετε, να μελετάτε την Αγία Γραφή. Δεν χρειάζεται πολύ γεύασμα στην Αγία Γραφή. Γεύασε ένα χωρίο, δύο χωρία, τρία χωρία και σταμάτα εκεί και βάρτα μέσα σου και μελέτησέ τα. Όταν λέγει εγώ είμαι το φως του κόσμου, σταμάτα εκεί. Άλλο φως στον κόσμο δεν υπάρχει, μόνον ο Θεός. Ο ποιητής τι λέγει? Είδα φώτα, χίλια φώτα, μα δεν ήταν το φως, λέγει. Παρπατού στον κόσμο, όλοι όσοι θέλουν να περπατήσουν να δουν τον κόσμο, βλέπουν φώτα, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια φώτα, προπάντων όταν έρθουν τα Χριστούγεννα. Θυμηθείτε τι γίνεται. Γεμίζουν τα δέντρα πανύψηλα με φώτα. Γεμίζουν τους ουρανοξύστες, γεμίζουν τα σπίτια, τους εξώστες. Φώτα, φώτα, φώτα. Το φως του Χριστού δεν το βλέπει κανείς. Αυτό κάνει ο διάβολος. Βάρτε, λέγει, όσα φώτα θέλετε. Το φως εκείνο να μην το δείτε. Έτσι διαβάζεις την Αγία Γραφή. Δεν διαβάζεις την Αγία Γραφή και να περνάς. Γι' αυτό δεν μένει τίποτε. Διέβασε τη, βάλε ένα κομματάκι, μια λέξη μέσα στο μυαλό σου και μελέτησε εκεί. Τι θα πει το φως? Όταν λέει φως υπάρχει σκότος. Γι' αυτό σου λέει ο Θεός,
Εγώ είμαι το φως. Μη πηγαίνεις αλλού. Διότι όπου πας αλλού είναι σκοτάδι. Δεν ακούει ο άνθρωπος. Φεύγει από τον Χριστό να πάει να βρει τα φώτα. Ποια φώτα? Τους καλλιτέχνες. Τους τραγουδιστές. Τις τραγουδίστριες. Τις μπάλες. Τα σινεμά. Τα θέατρα. Εκεί να βρει το φως. Μα υπάρχει φως εκεί? Τους είδατε πόσα βρωμόλογα λέγουν όταν πιάσουν να μιλήσουν? Τους είδατε πόσες βλασφήμιες λέγουν όταν μιλούν? Τους επροσέξατε? Τους είδατε πως εμφανίζονται γυμνές αυτές οι γυναίκες? Είδατε τα πάντα? Προσέξατε και κάτι άλλο. Τούτα τα λόγια τα είπαμε, αλλά στηρίζονται στην Αγία Γραφή. Εδώ είναι το ερώτημα. Εάν τα λόγια τα οποία ακούτε όπου πάτε δεν στηρίζονται στην Αγία Γραφή, προσέξτε να φεύγετε γρήγορα. Μένετε. Μη περιμένετε. Τούτα τα λόγια που σας είπα στηρίζονται πάνω σε μία φράση του Κυρίου μας. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, λέγει, αλλά μεταμορφούστε. Μη παίρνετε το σχήμα του κόσμου, λέγει. Ποιο είναι το σχήμα του κόσμου? Η θεοκατάρατος μόδα. Αυτή κυβερνά σήμερα. Δεν κυβερνά κανείς άλλος. Δεν κυβερνά κανείς άλλος. Ο Θεός μας δεν κυβερνά. Δεν τον ακούμε, δεν το θέλουμε. Ποιος κυβερνά? Η θεοκατάρατος μόδα. Αποτέλεσμα. Είπε η μόδα οι κόρες να περπατούν στον δρόμο γυμνές. Περπατούν. Περπατούν. Είπε η θεοκατάρατος μόδα να βάζουν σκουλαρίκια στις μύτες, τη γλώσσα, στα αυτιά, στα χέρια, να γράφουν πάνω στο σώμα τους εκείνα τα τατουάζ, τα οποία πώς θα παρουσιαστούν στον Θεό? Εδώ είναι το ερώτημα. Διότι αυτά δεν φεύγουν πλέον. Βάζει τον διάβολο ολόκληρο πάνω στην πλάτη του και πάει. Δηλαδή τον έχει καβαλικεμένο και πάει. Υπάρχει ερώτηση αυτή. Είπε εις τους άντρες να αφήσουν μαλλιά. Τούτο όμως συγκρούεται με τα λόγια του Θεού. Ο Θεός τι λέει? Εάν ο άντρας λέει αφήσει μαλλιά, είναι ατιμία. Είναι δηλαδή αισχρό πράγμα. Πηγαίνουμε από τον άντρα για να φτάσουμε παρακάτω. Του λέει η μόδα βάλε σκουλαρίκια. Τα βάζει. Φωνάζω σήμερα οι μεγάλοι και οι εφημερίδες και οι δημοσιογραφίσκοι τι φωνάζουν? Να γίνετε ανώμαλοι. Και διδάσκουν τα παιδιά των Ελλήνων να γίνουν σοδομίτες. Τα Σόδομα και τα Γόμαρα όμως ο Πανάγαθος Θεός τα έδωκε παράδειγμα εις τα γενεά των ανθρώπων, λέει. Ήσαν πέντε πόλεις οι οποίες δεν έβλεπαν οι άντρες τις γυναίκες, παρά μόνον έβλεπαν οι άντρες τους άντρες. Αυτό το οποίο γίνεται σήμερα. Και ο Θεός ετιμώρησε αυτές τις πέντε πόλεις και βυθίστησαν μέσα στα σπλάχνα της γης και πάνω από εκείνες τις πόλεις έβαλε νερό το οποίο είναι ακίνητο, δεν κινείται. Και όσοι επήγατε και είδατε εκείνο το μέρος, ονομάζεται νεκρά θάλασσα.
Αλλά πάνω από εκείνο το νερό, λέγει, βγαίνει συνεχώς καπνός ακίνητος, ημέραν και νύχτα. Τέτοιο φοβερό αμάρτημα ήταν αυτό, ο Πανάγαθος Θεός, όταν γεννήθηκε σαν άνθρωπος στον κόσμο τούτον, δεν είναι έχθη να δει αυτήν την αμαρτία. Όλες τις άλλες έκαναν υπομονή και τις ανέχθηκε. Πορνίες, μοιχείες, φόνους, αδικίες, οτιδήποτε. Τούτη την αμαρτία δεν ήθελε να την αντικρίσει. Και τι έκανε ο Θεός? Έστειλε ένα άγγελο, λέγει, και κατέσφαξε όλους τους ανομάλους πάνω στην γη, για να μην έβρει ο Θεός ένα. Και εμείς σήμερα μέσα στην Αθήνα πάνε αυτοί οι λεγόμενοι αρχηγοί των κομμάτων, για να μην πω το όνομα, το έχετε ακούσει, και λέγει, εγώ είμαι μαζί σας, λέει. Σας συγχαίρω, λέει. Γίνεται όλοι έτσι και εγώ θα είμαι μαζί σας. Μη συσχηματίζεστε λοιπόν το αιώνι τούτο. Μη παίρνετε δηλαδή το σχήμα του κόσμου. Να φύγουμε από εκεί, να φύγουμε από εκεί και να έρθουμε στις γυναίκες. Προσέξτε οι γυναίκες τώρα τι θα ακούσουμε. Μην τα βάλετε εναντίον μου. Δεν σας τα λέγω εγώ. Σας τα λέγει ο Θεός διαστόματος του Αποστόλου Παύλου. Λέγει ο Θεός εις την γυναίκα, λέγει, της έδωκε στολίδι. Στολίδι που το έδωσε ο Θεός. Ποιο είναι το στολίδι της γυναίκας? Τα μαλλιά της. Τα μαλλιά της. Τα μαλλιά της. Τα μαλλιά της γυναίκας είναι το στολίδι της, που της χάρισε ο Θεός με το χέρι. Και προσέξτε κάτι άλλο που θα σας πω. Όσες σκόβετε τα μαλλιά σας και τα πετάτε, θα σας τα ζητήσει ο Θεός μαζί με την τιμή σας εν ώρα κρίσεως. Όπως θα σου ζητήσει την τιμή σου, θα σου ζητήσει και τα μαλλιά σου και να σου πει πού τα έβαλες. Εγώ σου τα έδωσα. Εγώ σου τα έδωσα τα μαλλιά. Πού τα πήγες? Προσέξετε, διότι δεν είναι καλό να κόβετε τα μαλλιά σας. Δεύτερο, είπε ο Θεός ότι όταν η γυναίκα προσεύχεται να βάζει στο κεφαλάκι της ένα μαντιλάκι, λέει. Είτε στο σπίτι σου είσαι και προσεύχεσαι, είτε στην εκκλησία είσαι και προσεύχεσαι, είτε σε προσευχή να βρίσκεσαι και προσεύχεσαι. Να βάζει, λέγει η γυναίκα, στο κεφαλάκι της ένα μαντιλάκι, για να δείχνει την ταπείνωσή της. Διαβάστε, αν το πάρετε στη μνήμη σας τώρα αυτή τη στιγμή, αν δεν το πάρετε, βγάλετε ένα μολυβάκι και γράψετε, και διαβάστε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 11, στίχος 15 και εξής. Θα τα βρείτε εκεί τούτα τα λόγια που σας λέω. Και τι λέγει ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτας, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 8. Τι λέγει προς Γαλάτας? Τούτο είναι δεύτερο, προς Γαλάτας. Λέγει, εάν, λέγει, τούτα τα λόγια που σας λέγω, εάν βρεθεί άλλος Απόστολος, λέγει, να σας πει άλλα, ή άνθρωπος, λέγει, ή άγγελος εξ ουρανού, λέγει, και σας πει άλλα από αυτά που σας διδάσκω εγώ, ανάθεμα έστω. Να πάει στην κόλαση, λέει. Μπορείτε να σκεφτείτε τούτα τα λόγια τι βαριά είναι, πόσο βάρος έχουν. Και όταν εμείς δεν τηρούμε τα λόγια του Ευαγγελίου, τότε έρχεται ένα άλλο φοβερό αμάρτημα, το οποίο ο Κύριος μας είπε ότι εάν κάνεις αυτό το αμάρτημα, λέγει, ούτε στούτο τον κόσμο συγχωρείται, ούτε στον άλλο. Ποιο είναι το αμάρτημα τούτο? Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος.
Βλασφημείτε το Άγιο Πνεύμα όμως. Με αυτές τις χειδαίες λέξεις που λένε εναντίον του Χριστού και της Πανηγίας. Όχι. Είναι άλλη η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι να μην τηρήσεις τα λόγια τα οποία έγραψε το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το Ευαγγέλιο. Ό,τι γράφει το Ευαγγέλιο και δεν το τηρείς, βλασφημείς το Άγιο Πνεύμα. Και τότε δεν συγχωρείσαι ούτε στον τον κόσμο, ούτε στον άλλο. Και μάλιστα τι λέγει, ούτε μία τελεία λέγει δεν μπορεί να λείψει από το λόγο μου λέει, ούτε ένα κόμμα. Ό,τι έγραψα λέγει, αυτά θα τηρηθούν όλα. Δεν τα τηρήσεις λέγει, δεν συγχωρείσαι ούτε στον τον κόσμο, ούτε στον άλλο. Ποιος τηρεί το Ευαγγέλιο σήμερα? Πού θα πάμε να ραγιώσει όταν θα έρθει ο Θεός μας κρίνει? Γιατί γίνονται οι σεισμοί? Γιατί γίνονται οι πλημμύρες? Γιατί πέφτουν οι ασθένειες? Γιατί πέφτει το χαλάζι? Γιατί εξαφανίζονται τα πάντα? Γιατί γίνονται τα δυστυχήματα στους δρόμους? Διαρωτήθηκε κανένας? Δεν διαρωτάται κανείς. Όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία ονομάζονται παραστράτημα. Παραστρατήσαμε. Εφύγαμε από το δρόμο του Θεού και πήραμε τα μονοπάτια. Και όποιος πάει στα μονοπάτια δεν βρίσκει τέλος. Δεν βρίσκει καλό τέλος. Θα πάθει πολλά, διότι τα μονοπάτια είναι μονοπάτια, δεν είναι δρόμος. Και έπειτα ο Πανάγαθος Θεός μας είπε το τελευταίο που θα σας πω, φτάνει ως εδώ. Είπε, ο έχων ότα ακούει, ακουέτο. Δηλαδή, όποιος έπιασε, έπιασε. Εκείνοι οι οποίοι δεν τα πιάνουν, αν τους δοθεί άλλη ευκαιρία να τα ακούσουν καλώς, αν δεν τους δοθεί άλλη ευκαιρία. Το λοιπόν, παιδάκια μου, ως εδώ. Τα άλλα την άλλη φορά.